Αγωνία, θλίψη, δάκρυα και ένα τεράστιο γιατί. Γιατί χάθηκαν ξαφνικά τόσοι άνθρωποι? Γιατί τα δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή? Η φωνική σύγκρουση στα Τέμπη προκάλεσε το χαμό 38 συνανθρώπων μας. Η επιβατική αμαξοστοιχεία με αριθμό 62 βρέθηκε στο ρεύμα καθόδου προς Αθήνα. Εκεί εκκινείται το ίδιο εμπορική αμαξοστοιχεία, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται στη γραμμή ανόδου. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το τραγικό δυστύχημα φαίνεται να αποδίδεται σε ανθρώπινο λάθος. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι δύο αμαξοστοιχείες συγκρούστηκαν με τοπικά, πιθανώς με μεγάλη ταχύτητα. Εκτιμάται πως ο σταθμάρχης στη Λάρισα δεν γύρισε τα κλειδιά, στέλνοντας την ίδια γραμμή τα δύο τρένα. Συνέβη ό,τι φωνάζουμε τα τελευταία χρόνια, καθώς τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν λειτουργούν και όλα γίνονται χειροκίνητα στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αν λειτουργούσαν τα φωτοσύματα, οι μηχανοδικοί θα έβλεπαν τα κόκκινα σήματα και θα σταματούσαν.